Πάμε να διαχειριστούμε αυτήν εδώ την άσκηση. Είναι μια άσκηση στην οποία έχουμε μια παράθεση, έτσι, η παράθεση, διότι αν κάναμε και τη γραμματική, εδώ είναι τυπογραφικό λάθος το αλφάβητο, έτσι, είναι α, β, σ, δ αυτό εδώ το αλφάβητο. Αυτά είναι με αυτά και αυτά εδώ είναι με αυτά. Οπότε λοιπόν με βάση αυτήν την διαχείριση έχουμε ότι για να αποδείξουμε ότι η γλώσσα δεν είναι κανονική, να ξεκινήσουμε με το λήμα της άσκησης. Η συμβολοσειρά την οποία θα διαλέξω, ο πρώτος σύμβολο υψωμένο στην B, το δεύτερο σύμβολο πρέπει να πάει στην B λόγω της ισότητας των δύο πραγμάτων και μετά όσον αφορά το τελευταίο, τα D, ό,τι και αν το βάλεις αυτό εδώ πέρα, σωστό θα είναι. Δηλαδή D στη 2P, V στη 2P, σωστό. Δεν θα δημιουργηθεί καμία βλάβη. Έβαλα από μη το 2P έτσι για να αναδείξω ότι η εκθέτηση είναι διαφορετική. Το μήκος αυτής της συμβολοσειράς είναι συνολικά 6P. Το τρίτο θέμα το οποίο υπάρχει είναι το UV περιέχεται στο α εις την P. Πάμε να κάνουμε και το διαχωρισμό. Το U είναι α εις την I, το V είναι α εις την J και τέλος το W είναι α εις την P, μείον I, μείον J, C εις την P, D εις την 2P και Β εις την 2P. Πάμε να υψώσουμε σε μια κατάλληλη δύναμη. Εδώ πέρα έχουμε μια διπλή ισότητα, άρα πρακτικά οποιαδήποτε δύναμη θα δουλέψει. UV τετράγωνο W λοιπόν. Η σύμβολο σειρά η οποία θα προκύψει είναι α εις την P συν J, C εις την P, D εις την 2P, Β εις την 2P. Και εδώ πλέον δεν ισχύει ότι τα α είναι ίσα με τα σε. Δεν ισχύει λοιπόν ότι τα α είναι ίσα με τα σε. Και τώρα βέβαια φαίνεται ότι και η ιδιότητα της γλώσσας πέσπας είναι η πρώτη ισότητα, άρα λοιπόν σε όποια δύναμη και αν είχες υψώσει το D και το Β, ίση βέβαια μεταξύ τους, βεβαίως θα δούλευε σωστά το λήμα της άσκησης. Πάμε να δώσουμε γραμματική χωρίς φραζόμενα. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μία παράθεση. S δίνει λοιπόν χ ψ. Το χ μας δίνει α χ σε ωρ ε και το ψ μας δίνει D ψ β ωρ ε. Και τώρα για το μη δετερμινιστικό αυτό με το στίβας που αναγνωρίζει συμβολοσειρές, πάμε και χώνουμε τις τρεις καταστάσεις κάτω, το Q0, το Q1 και το Q2, να μας οδηγεί στην τελική κατάσταση. Ε, Z0, S, Z0 από τη μετάβαση στην αρχική στη μεσαία και η κίνηση αποδοχής Ε, Z0, Z0 από την Q1 στην Q2. Q1 ανακύκλωση λοιπόν και βάζουμε έναν-έναν τους κανόνες της γραμματικής. Ε, S δίνει χ, ψ. Ο δεύτερος κανόνας είναι διπλός, χ δίνει α χ σε και χ δίνει ε, οπότε σημειώνω ε χ δίνει α χ σε και ε χ δίνει ε. Και επίσης έχω τους δύο κανόνες ακόμα, ε ψ δίνει ντ ψ β είναι ο ένας κανόνας και ε ψ δίνει ε είναι ο δεύτερος κανόνας. Και βεβαίως κανόνες ταιριάσματος των συμβόλων που έχουμε στο αλφάβητο εισόδου μας. Έχουμε α, α δίνει ε, έχουμε β, β δίνει ε και έχουμε και σ, σ δίνει ε και τέλος το d, d δίνει ε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαχείριση του μη δετερμινιστικού αυτόματος στίβας. Πάμε τώρα να δώσουμε και το δετερμινιστικό αυτόματος στίβας. Ξεκινάω με ένα εύστοχο θετικό παράδειγμα. Όπου μη βάζω το 3 και όπου μη θα βάλω το 4, επιλέγω να τα βάλω διαφορετικά για να φαίνεται και στο θετικό παράδειγμα ότι αυτοί έχουν διαφορετικό πληθάριθμο. Να και η στίβα εδώ στην άκρη άδεια καταρχάς. Και εδώ βέβαια το σχήμα πάνω με καθοδηγεί, ένα διπλό έλεγχο ισότητας έχω να κάνω. Άρα λοιπόν για κάθε α που διαβάζω θα πάω να βάλω ένα α στη στίβα ή ένα σε στη στίβα θα μπορούσα να βάλω. Και έπειτα να γράψουμε και τον αλγόριθμο βήμα-βήμα με βάση αυτή τη διαχείριση. Πρώτο βήμα λοιπόν είναι ότι κάνω τον πρώτο έλεγχο ισότητας, άρα λοιπόν για κάθε α που διαβάζω προσθέτω, βάζω λοιπόν ένα α στη στίβα και συνεχίζω τώρα με το δεύτερο βήμα όπου τώρα κάνω το τέριασμα των σε με τα α και θέλω να παρατηρήσω ότι τώρα εδώ είναι σαν να λύσαμε μια μικρή άσκηση ισότητας. Άρα λοιπόν το δεύτερο βήμα είναι ότι για κάθε σε που διαβάζω αφαιρώ ένα α από τη στίβα. Αφαιρώ ένα α από τη στίβα. Και τώρα στην ουσία έχουμε ξεπαστρέψει την πρώτη ισότητα, έχουμε ξεμπερδέψει με αυτήν. Οπότε τώρα ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος ισότητας. Δηλαδή τώρα για κάθε d που διαβάζω θα βάζω ένα d στη στίβα. Το βάζω λοιπόν και αυτό σαν ένα επόμενο bullet. Για κάθε d που διαβάζω προσθέτω, βάζω ένα D στη στίβα
Και β θα μπορούσα να βάζω, έτσι δεν είναι? Έτσι το αλφάβητο στίβας ούτως ή άλλως είναι ανεξάρτητο από το αλφάβητο εισόδου. Και έπειτα για κάθε β που διαβάζω κάνω το τέριασμα με το σύμβολο που έχω βάλει στίβα. Άρα λοιπόν για κάθε β που διαβάζω αφαιρώ ένα ντ από τη στίβα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την διαχείριση που για το αυτόματο στίβα, στην ουσία είναι μια διπλή ισότητα. Η σειρά των συμβόλων νομίζω έχει σημασία. Και έτσι λοιπόν έχω διαβάζει πρώτα τα α, μετά τα σ, μετά τα ντ, μετά τα β, όπως λέει ο υποβολέας. Πάμε να χτίσουμε τώρα το αυτόματο στίβα. Είμαι στην Q0. Για κάθε ένα α που διαβάζω, βάζω ένα α στίβα. Οπότε λοιπόν αz δίνει αz. Συνεχίζω με τα σε, για κάθε σε που διαβάζω αφαιρώ ένα α από τη στίβα. Άρα εδώ πρέπει να γράψω μια κίνηση μετάβασης για το πρώτο το οποίο θα γίνει. Συνεπώς σε κόμμα α δίνει ε, διαβάζω σε και σβήνω α. Και μετά είμαι στην κατάσταση Q1 που κάνω το ίδιο πράγμα, διαβάζω σε και σβήνω α. Και τώρα με το καλό εδώ έχουμε τελειώσει, αρχίζουν τα ντε. Έχει μια σημασία εδώ να παρατηρείς ότι η στίβα στο σημείο αυτό είναι άδεια. Αν ξέρεις ότι σε μια μετάβαση στην οποία γίνεται η στίβα είναι άδεια, είναι καλό να το σημειώνεις. D,Z0 λοιπόν δίνει DZ0. Διαβάζω D και προσθέτω D στη στίβα. Και αυτό βεβαίως γίνεται και για τα επόμενα. Εντάξει, μεγάλη προσοχή λοιπόν ότι για το πρώτο D πήγα και έβαλα Z0. Ενώ τώρα για τα επόμενα βάζω τη συνήθη κίνηση προσθήκη στίβα. Διαβάζω D και βάζω D στη στίβα. Και τώρα έχω κίνηση διαγραφής. Οπότε λοιπόν έχω ότι διαβάζω β και αφαιρώ d από τη στίβα, οπότε β, d δίνει ε, πάω μέχρι την Q3, ανακύκλωση εδώ, β, d δίνει ε και για τα επόμενα. Τέρμα πατησίων κάτω, Q4 με τη γνωστή κίνηση ε, z0 δίνει z0. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαχείριση. Και τώρα να τονίσω εδώ πέρα ότι φτιάχνουμε βεβαίως το πινακάκι μας και γράφουμε και τα τυπικά μαθηματικά που θα λέει εκφώνηση. Και εδώ τώρα να αναδείξουμε λίγο πάλι τις ειδικές περιπτώσεις, παρόλο που θέλω να τονίσω το γεγονός ότι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνεις είναι να ξεχωρίσεις τη γενική περίπτωση. Αυτή πιάνει τις πολλές μονάδες. Ένα 78% της άσκησης είναι σίγουρα το να γράψεις το γενικό παράδειγμα. Ειδικές περιπτώσεις και παραπάνω μπορεί να είναι και 90% εξαρτάται από τον καθηγητή. Ειδικές περιπτώσεις λοιπόν πάμε τώρα. Πρώτη ειδική περίπτωση είναι να βάλω ότι το νι είναι διάφορο του μηδενός και το μη είναι ίσο με το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή έχω μία σύμβολο σειρά που αποτελείται μόνο από α και σε. Εδώ η διαχείριση που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα μικρό θετικό παράδειγμα στο πρόχειρό σου και να σκεφτείς πώς θα διαχειριστείς στίβα στην περίπτωση αυτή. Βέβαια είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα μέρος της διαχείρισης που έκανες προηγουμένως. Δηλαδή διαβάζω τα α και βάζω τα σε. Συνεπώς, εδώ τώρα αυτό το κάνω καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι στην ουσία αυτά τα δύο bullet. Οπότε λοιπόν, άμα το τρέξουμε και στο αυτόματο κάτω, είμαι στο Q0 και κάνω την πρώτη διαχείριση, πάω με το καλό στο Q1, όπου κάνω το τέριασμα των συμβόλων, εκεί θα φωνάξει ο υποβολέας τέλος εισόδου. Συνεπώς, από εδώ πάω κάτω και απαιτείται μόνο αυτή η διαχείριση, εZ0, Z0, για να αποδεχθώ μια συμβολοσειρά αυτής της μορφής. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη ειδική περίπτωση, δεύτερη ειδική περίπτωση λοιπόν. Να έχω αυτή τη φορά το νι να είναι ίσο με το 0, να μην έχω το πρώτο κομμάτι δηλαδή της συμβολοσειράς και το μη να είναι διάφορο του 0. Τότε η συμβολοσειρά που έχω στα χέρια μου είναι της μορφής d εις τη μη, β εις τη μη. Οπότε λοιπόν πάω και βάζω 3d και επίσης βάζω και 3β και το z0 στην άκρη μόνο του. Για κάθε d που διαβάζω βάζω ένα d στη στίβα. Και έπειτα για κάθε β που διαβάζω αφαιρώ ένα d από τη στίβα. Στην ουσία κατευθείαν είναι αυτό και αυτό εδώ το bullet. Και να παρατηρήσουμε εδώ ότι αυτή η διαχείριση γίνεται στην τρίτη και στην τέταρτη κατάσταση. Οπότε λοιπόν κατευθείαν με το καλημέρα τι θα γίνει όταν θα είμαι στην Q0, θα ακούσω κατευθείαν d. Έτσι, θα ακούσω κατευθείαν d, οπότε κατευθείαν πρέπει να κάνω μια μετάβαση και να φύγω από το Q0 και να πάω στο Q2. Με ποια κίνηση θα γίνει αυτό? Με τη γνωστή κίνηση DZ0. Διαβάζω D, η στίβα είναι άδεια, το προσθέτω στη στίβα και μετά στην Q2 γίνεται η διαχείριση εντελώς αντίστοιχα των υπολείπων συμβόλων. Αμέσως μετά τώρα να βάλουμε και την τρίτη και τελευταία ειδική περίπτωση που είναι και το ένα και το άλλο να είναι ίσο με το 0. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν έχω την κενή συμβολοσειρά. Οπότε για την κενή συμβολοσειρά κατευθείαν από την αρχική πηγαίνω κάτω με την κίνηση εZ0, Z0. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το αυτόματο στίβας για τη γλώσσα αυτήν.